κατάσταση η οποία δεν υπάρχει προηγούμενο. Στην ιστορία δεν έχει καταγραφεί αυτό πουθενά, ποτέ. Να διαλύεται ειδικό σχολείο, τρία ειδικά σχολεία στη μέση της σχολικής χρονιάς. Στη μέση της σχολικής χρονιάς να διαμοιράζονται τα παιδιά από εδώ και από εκεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες ανάγκες τους. Το κάθε παιδί έχει ιδιαίτερες ανάγκες. Είναι σε αμαξίδιο άλλο, άλλο έχει προβλήματα ψυχικά, άλλο έχει συμπεριφοράς, άλλο έχει νοητική. Όλα αυτά θέλουν μια διαχείριση. Το σχολείο από την αρχή της χρονιάς μπορεί να φτάνει Νοέμβρη-Δεκέμβρη και όλοι μαζί, σαν σύνολο, πρέπει να δημιουργήσουμε μια συλλογική προσπάθεια για να καταφέρουμε τα παιδιά να αισθανθούν ασφάλεια, να αισθανθούν καλά, οικεία και να δημιουργήσουμε μια οικογένεια. Διαλύουν τη δεύτερη οικογένειά τους. Μια κατάσταση τα παιδιά, την οποία το σχολείο το έχουν σαν την παρέα τους. Είναι η παρέα τους, είναι οι φίλοι τους, είναι η κοινωνικοποίησή τους, είναι η εκπαίδευσή τους και τα πηγαίνουν σε δομές οι οποίες είναι πιο χειρότερες και ακατάλληλες από εμάς, από το δικό μας το σχολείο. Όλα τα ειδικά σχολεία, σήμερα αναδεικνύεται αυτό το πρόβλημα, ότι όλα τα ειδικά σχολεία στο νομό Θεσσαλονίκης και πανελλαδικά έχουν τα ίδια προβλήματα. Εάν κλείσει το δικό μας σχολείο, θα πάρει μπάλα και όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Υπάρχει ακαταλληλότητα του χώρου 100%. Τώρα, οι λύσεις που προκρίνονται από πλευράς του Δήμου, της Περιφερειακής Εκπαίδευσης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο διαμερισμός των παιδιών σε όμορα σχολεία ειδικά. Είμαστε κάθετοι σε αυτό εδώ πέρα, είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε οπωσδήποτε να χτιστεί ένα σχολείο με ειδικών συνθηκών προδιαγραφές για να μπορέσουν να μπουν παιδιά από όλη τη Θεσσαλονίκη και από τους όμορους δρόμους. Και είμαστε σίγουρα ενάντια σε οτιδήποτε θα γίνει από εδώ πέρα, από εδώ και μπρος, στο να μεταφερθούν τα παιδιά χωρίς να υπάρχει ούτε σχέδιο ούτε πρόγραμμα σε σχολεία, μόνο και μόνο για να πούμε ότι καταθέσαμε τις ψυχές εκεί πέρα και έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Τα ειδικά σχολεία αυτά πρέπει να στεγαστούν σε κτίριο σύγχρονα ασφαλές, το γνωρίζουν, μπορούσαν να έχουν πάρει μέτρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα απαιτούμε να γίνουν σχολεία, να γίνουν κτίρια ασφαλή που να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ειδική αγωγή και εκπαίδευση, οι οποίες έχουν αποφασιστεί από την επιστήμη και πρέπει να εφαρμοστούν από την πολιτεία. Να γίνουν τώρα να ξεκινήσουν τα σχολεία και μέχρι τότε να αναλάβουν όλοι οι φορείς που έχουν ευθύνη τη μεταφορά των μαθητών σε ασφαλή κτίρια και να μην επιτραπεί με κανέναν τρόπο να γίνει διαμοιρασμός των μαθητών, γιατί αυτό σκοπεύει να κάνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι μαθητές δεν είναι αντικείμενα για να μεταφέρονται και να πετύχουν και να στηβάζονται σε άλλα ειδικά σχολεία, τα οποία μάλιστα αντιμετωπίζουν και αυτά σοβαρά κτηριακά προβλήματα.